τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, παίζει επιτιμή και όχι μόνο κυρία Αϊφαντή, πλέον συμμετέχετε με αυτό το πολιτικό σχήμα που σε ευρωεκλογές, το συμμετέχω. Είσαστε θα έλεγα, κινητήρια δύναμη αυτής της κίνησης, μαζί με πολλοί άλλες σημαντικές προσωπικότητες. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτό συνέχεια. Θα θέλαμε όμως στην αρχή να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις που έχετε για το Ιράν, καθώς το έχετε υπηρετήσει στην χώρα, γνωρίζετε την κατάσταση, την πολιτική, την κοινωνική, την οικονομική. Ασφαλώς τα όσα γίνονται απρόοπτα πάντα προκαλούν ένα προβληματισμό και ερωτήματα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για το θάνατο του Προέδρου μιας χώρας σημαντικής όπως το Ιράν. Πόσο ανησυχείτε? Θα σας απαντήσω ότι ανησυχώ. Επιτρέψτε μου απλώς να πω ότι σε μία τριήρη δεν υπάρχει κινητήρια δύναμης και να είναι ένας. Είναι όλο το λάθος. Δεκτό. Και το συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία την Κύπρο είναι κινείται στην κατηγορία της αρχαιοελληνικής τριήρους. Είστε όλοι κοπηλάτες λοιπόν. Είμαστε όλοι κοπηλάτες και είμαστε όλοι κινητήρια δύναμης. Τώρα για το Ιράν. Ναι, ήταν ένα πλήγμα για το Ιράν. Έχασε τον πρόεδρο του, ο οποίος είχε αποδειχθεί αυτό που λένε οι Αμερικανοί statesman. Είχε καταφέρει σε μια κοινωνία δύσκολη και μεγάλη καταπίεση πάνω στην κοινωνία από την πλευρά του καθεστώτος, όπως είναι το Ιράν. Είχε καταφέρει να βελτιώσει τη διεθνή σχέση της χώρας. Είχε ένας λειτουργικός ηγέτης. Και είχε και έναν υπουργό εξωτερικών, τον Αμίρ Αμπντολαχιάν, ο οποίος ήταν η ενσάρκωση της αυτοκρατορικής νοοτροπίας του Ιράν στην περιοχή. Το πρόβλημα με το Ραϊσί είναι ότι δεν υπάρχει εύκολη αντικατάσταση. Σε 50 μέρες πρέπει να γίνουν εκλογές και δεν είναι εύκολο να βρεθούν υποψήφοι που θα αποσπάσουν την πλειοψηφία του εκλογικού σώματος, γιατί πρέπει να πάρει το 50% συνένα. Όσων πάνε να ψηφίσουν. Αλλιώς θα γίνει δεύτερος γύρος. Στο δεύτερο γύρο όμως πρέπει να το πάει. Συνεπώς πιστεύω ότι ένας έτοιμος υποψήφιος είναι ο δήμαρχος της Τεχεράνης, ο Καλιμπάφ, είναι ήρωας πολέμου με το Ιράκ, είναι στρατιωτικός, δεν είναι κληρικός, έχει ακροατήριο, ήταν καινοτόμος. Αν του επιτραπεί από το Συμβούλιο να θέσει υποψηφιότητα, νομίζω ότι θα είναι ο επικρατέστερος. Είναι ένας άνθρωπος που ο ανώτατος ηγέτης, ο Αγιατολά Χαμενεΐ, τον γνωρίζει, τον εμπιστεύεται. Όλοι αυτοί είναι παιδιά του. Ο Χαμενεΐ ήταν στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ από το 1980 μέχρι το 1989. Ήταν κομισάριος του Χομεϊνί για το στρατό μαζί με τον Αφσαντζανί. Αυτοί οι δύο ήταν επικεφαλής της πολεμικής προσπάθειας. Για το μέτωπο. Η αρμοδιότητά του δεν ήταν εσωτερική, κατά πολέμηση του εσωτερικού εχθρού, της αριστεράς κτλ. Ήταν Ιρακινή. Συνεπώς ξέρει όλους τους στρατιωτικούς. Και τους ξέρει τι αξίζουν, τους ξέρει από την καλή και από την ανάποδη. Και εάν το Ιράν θελήσει να κάνει ένα άνοιγμα προς την Δύση, το οποίο η Δύση δεν είναι βέβαιο ότι θα ανταποκριθεί, αλλά αν θελήσει να εκμεταλλευτεί από την κατάσταση, την τραγική, στην οποία έχει περιέλθει η συλλογική Δύση, μετά από τα καμώματα του Ισραήλ, μετά από την διαίρεση που έχει προκαλέσει μέσα στην Αμερικανική κοινωνία, αλλά και τώρα πλέον μέσα στην Ευρώπη. Η Γαλλία στηρίζει το αίτημα για ένταλμα κατά της Ισραηλινής ηγεσίας και τα λοιπά. Τότε θα βάλει υπουργό εξωτερικών, γιατί είναι πάντοτε επιλογή του ανώτατου ηγέτη και του κοινοβουλίου προφανώς, αλλά αν πάρει την ευλογία του ανώτατου ηγέτη έχεις την ευλογία του κοινοβουλίου. Νομίζω τον Ζαβάντ Ζαρίφ. Ο Ζαρίφ ήταν στα χρόνια του ανοίγματος, πιστώθηκε και μεταχρεώθηκε την προσωρινή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Όταν ο Τραμπ απεχώρησε και από τη συμφωνία, κατέρευσε το πνευματικό του παιδί και ο Ζαρίφ, ένας ικανότατος διπλωμάτης που έχει περάσει μεγαλύτερο μέρος ζωής του στην Αμερική, γνωρίζει άριστα πώς
λειτουργεί η Δύση, ήταν φοιτητή στο Μπέρκλεϊ όταν έπεσε ο Σάχης και έκανε το επαναστατικό του καθήκον καταλαμβάνοντας το ιρανικό προξενείο στον Άγιο Φραγκίσκο. Έτσι άρχισε η διπλωματική του σταδιοδρομία. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα δίδυμο πολύ ισχυρό από ανθρώπους πολύ αποφασισμένους. Όχι ότι ο σημερινός προσωρινός πρόεδρος ο Μοχμπέρ, ο οποίος πρέπει να είναι και οικείο σε μερικούς Έλληνες πολιτικούς που είχαν επισκεφθεί το Ιράν επί της θητείας μου εκεί, και ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από το χώρο της οικονομίας, είναι πολύ επιτυχημένος οικονομολόγος, φρουρός επανάστασης με πολεμικό παρελθόν, ένας τεράστιος άνθρωπος, μια αρκούδα δύο και κάτι. Δεν είναι ικανός, αλλά δεν έχει το έτοιμο λαϊκό ακροατήριο και σε 50 μέρες δεν νομίζω ότι προλαβαίνει να το αποκτήσει κανείς. Και αυτό που θέλουν είναι επιβεβαίωση του καθεστώτος, δεν θέλουν διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, χαμηλή προσέλευση στις κάλπες. Θέλουν κάτι γρήγορο, στεναρό, γιατί είναι σε πόλεμο. Ναι. Για να ξεκινήσουμε από την Τεχεράν και να ερχόμαστε προς την περιοχή μας, είδαμε και σε αυτή την απροσδόκητη κρίση την Τουρκία να προσπαθεί να παίξει έναν ρόλο. Έστειλε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος για να εντοπιστεί το ελικόπτερο του Προέδρου Αϊσί. Προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, να μπει σφήνα και σε αυτή τη δραματική εξέλιξη. Την ίδια ώρα που η Ελλάδα μοιάζει να είναι ανύπαρτη, και για να αφήσουμε λίγο την πολιτική ορθότητα στην άκρη, τρώει τη μία σφαλιάρα μετά την άλλη. Δηλαδή, εκτός ότι δεν υπάρχουμε πουθενά, είχαμε τα ελληνοτουρκικά, τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν. Δεν πήγε και τόσο καλά. Έχουμε την ιστορία με την Συμφωνία των Πρεσπών και τα Σκόπια που επανέρχεται. Και έχουμε και την Αλβανία με την παρουσία, παύλα επίδειξη δύναμης του κ. Ράμα στην Αθήνα. Κι άλλες κυβερνήσεις δεν τα πήγαιναν καλά στην εξωτερική πολιτική, στη διπλωματία. Δεν θυμάμαι όμως καμία να τα είχε πάει τόσο άσχημα. Έχω άδικο? Δεν έχετε άδικο. Αυτός είναι ένας βαθύτερος λόγος ανησυχίας προσωπικά για μένα και για όλους τους διπλωμάτες οι οποίοι σκέφτονται, επιτρέπουν στον εαυτό τους την πολυτέλεια να σκέπτεται και να μην είναι απλώς υπηρετικό προσωπικό. Να θυμίσω ότι πριν από κάποια χρόνια Αρμενία, Ελλάδα και Ιράν είχαν συμπήξει μια στενή συνεργασία, συμμαχία. Απλούστατα δηλαδή ότι η Αρμενία και το Ιράν είναι στην πλάτη της Τουρκίας και είχαν τότε διαφορές μαζί τους. Ήταν ο Γεράσιμος Αρσένης, ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου. Άρα η χώρα μας έχει κάνει πράγματα. Ξέρουμε να κάνουμε πράγματα. Δεν θέλει το πολιτικό προσωπικό. Το πολιτικό προσωπικό έχει ξεπουληθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, και όταν χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα ακριβολογώ, έχει εξαγοραστεί, να το πω πιο διπλωματικά, διότι υπάρχουν λεφτά από πίσω από αυτή την πρόσδεση, και η χώρα δεν έχει πλέον, δεν έχει συμμάχους, δεν έχει ερίσματα στην περιοχή, για να το πω. Είμαστε σύμμαχοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν και τα λοιπά. Είναι μια τεροβαρή σχέση από την οποία υποφέρουν. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ και στην Συμφωνία των Πρεσπών, όπου τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΜΕΝ 1, ο ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζει τις απόψεις του γραφείου τύπου της Αμερικανικής Πρεσβείας που τους γράφουν και τις ανακοινώσεις. Όποιος ξέρει το λεκτικό, όποιος ξέρει τους ανθρώπους, καταλαβαίνει ποιος τις γράφει. Τον έχω μπροστά μου, τον Αμερικανό διπλωμάτη που τις γράφει. Έχετε και το πρόσωπο δηλαδή. Ο οποίος τους εξηγεί τι πρέπει να πούν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να κυρώσουμε αυτά τα πρωτόκολλα. Το βασικότερο των οποίων είναι η ανάληψη υποχρέωσης. Αυτές ήταν υποχρεώσεις της Ελλάδας. Ανάληψη υποχρέωσης να τους βοηθήσουμε στην ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, και δεν τολμάμε να καταγγείλουμε τη συμφωνία. Το άρθρο 60, παράγραφος 1 της Σύμβασης για το Διεθνές Δίκαιο των Συνθηκών που υπογράφηκε το 1969 στη Βιέννη και κωδικοποιεί
το προηγούμενο δίκαιο που διείπε ακριβώς τις συνθήκες. Λέει λοιπόν στην παράγραφο 1, σε διμερή συμφωνία, η μη εφαρμογή, η ουσιώδης μη εφαρμογή μέρους της συμφωνίας ή όλης της συμφωνίας από τη μία πλευρά επιτρέπει στην άλλη να την καταγγείλει ή να την αναστείλει στο σύνολό της ή κατα... Συνεπώς, από τη στιγμή που με τον πιο επίσημο τρόπο, κύριε Καρβουνόπουλε, στην ορκομοσία της, λέει εγώ θα ορκιστώ στη Μακεδονία και όχι στη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή, αφού τους βάλαμε στο ΝΑΤΟ, αφού τους δώσαμε αυτό το εισιτήριο, τους κάναμε αυτό το delivery, λέω κοντζιά, έτσι, αυτού του ανθρώπου, ας πούμε. Και λέω Τσίπρα. Αλλά τα mechanics, ο Τσίπρας δεν πολύ καταλάβαινε από αυτά, τα mechanics τα έκανε ο κοντζιάς. Λοιπόν, αφού τους βάλαμε με αυτή τη συμφωνία, η οποία δεν μας δίνει από νομική άποψη καμία εξασφάλιση, αυτή τη στιγμή τους λένε οι πάντες Μακεδονία. Το Βόρεια Μακεδονία ήταν ένα φύλλος οικής μόνο για μας. Μόνο όταν ήμασταν εμείς μέσα σε κάποιο διεθνή, σε κάποιο διεθνή οργανισμό, βάζανε North Macedonia, το τσακίζανε την πινακίδα πολλές φορές και φαινόταν μόνο Μακεδονία. Λοιπόν, ήτανε... Οι άνθρωποι δεν θέλουν να λέγονται Βόρειο Μακεδόνες. Τους υποχρεώσαμε, θα μπορούσαμε να τους είχαμε υποχρεώσει να λέγονται Μαρίκες για να μπουν στο ΝΑΤΟ. Θα το είχαν δεχθεί, θα γυρίζανε πίσω. Λοιπόν, οι άνθρωποι προδήλως δηλώνουν ότι δεν μπορεί να τηρήσουν τη συμφωνία. Δεν την καταγγέλουν, αλλά λένε να την τηρήσουν. Αφού λοιπόν δεν την τηρούν, εμείς έχουμε υποχρέωση, όχι δικαίωμα, υποχρέωση να την καταγγείλουμε εμείς. Για να μην μας πει κάποιο διεθνές δικαστήριο ή κάποιο διεθνές δικαιοδοτικό όργανο ή κάποιος διαμεσολαβητής ότι και εσείς δεν τηρείτε τη συμφωνία διότι δεν έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας. Ο τρίτος θα σου πει ότι και οι δύο πλευρές πρέπει ανεξάρτητα μία της άλλης και όχι επικαλούμενη μία την αμέλεια της άλλης ή την δολιότητα της άλλης θα πρέπει να εκπληρώνουν τη συμφωνία. Για να μην μπούμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία, αυτή τη ζημιά την πάθαμε. Αναγνωρίσαμε μακεδονική εθνότητα, αναγνωρίσαμε μακεδονική γλώσσα. Ήδη μετέχει μια κυρία εκπρόσωπος της μακεδονικής μειονότητας στο ψηφοδέλτιο του κόμματος Φιλίας, Ειρήνης και Ισότητας, γνωστού και ως ΔΕΜΠ, του Μειονοτικού Αποσχιστικού Κόμματος, το οποίο έχει επιτρέψει ο Άρης Πάγος να κατέβει στις ευρωεκλογές. Μια κυρία από την Έδεσα, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τι δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί δεν έχει το θάρρος, διότι δεν τον αφήνουν οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί. Και λένε τα διάφορα ο κύριος Γεωργιάδης ότι μακάρι για να την καταγγείλουμε σιγά μη σκίσει κανένα καλσόν ο κύριος Γεωργιάδης που θα καταγγείλει τη συμφωνία αν δεν τον αφήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι ευτελής. Το γεγονός ότι είναι υπουργός δεν τον κάνει και βάζει κουστούμι και γραβάτα, δεν τον κάνει κάτι σοβαρότερο από αυτό που είναι. Είναι ο άνθρωπος που πουλάγε αυτά τα βιβλία, είναι ο άνθρωπος με αυτόν τον αγοραίο λόγο. Αυτή η ευτέλεια τώρα μεταφέρεται στον χώρο της εξωτερικής πολιτικής. Δείτε τους τρίτους. Όταν βλέπουν ότι η Ελλάδα δεν τολμάει να καταγγείλει μια συμφωνία, πράγμα που θα έκανε οποιοδήποτε κράτος, ώστε να μην δεσμεύεται από την υποχρέωση του Φιλιππίν, του άρθρου 8, στο πρώτο μέρος, να αλλάξουμε τα σχολικά μας βιβλία. Είναι υποχρέωση που έχουν και οι δύο πλευρές. Αν προσφύγει, επειδή έχουμε τη μανία των διεθνών οργάνων, χωρίς να συνειδητοποιούμε τι είναι αυτά, είναι ένα άλοθη. Το είπε το Διεθνές Δικαστήριο. Αν πάμε σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, θα βρει ότι και εμείς δεν την έχουμε εφαρμόσει τη συμφωνία. Θα πάρουμε και εμείς πολιτικό κόλαφο. Συνεπώς, το πιο απλό είναι να πούμε ότι ξέρετε, μεταβάλαμε άποψη. Έχουμε το δικαίωμα και εμείς και η άλλη πλευρά. Γιατί τότε η συμφωνία αν ήταν δεσμευτική, αιώνια, ακατάλητη, όπως λέει ο εκδίκητος Κοντζιάς, θα ήταν καταχρηστική. Δεν συνιστά έκφραση ελεύθερης δικαιοπρακτικής βούλησης μια συμφωνία η οποία δεν σου επιτρέπει να μεταβάλεις άποψη. Και αυτό εκφράζεται από τη ρήτρα sic rebus standibus, ούτως εχόντων των πραγμάτων. Όταν επέλθει, αλλάξουν ριζικά τα πράγματα και αλλάζουν επειδή ο άλλος σου λέει ότι ξέρεις, μετάνιωσα. Δεν θέλω να τσι. Δεν την καταγγέλω, αλλά δεν θα την εφαρμόσω. Και θα αποκαλώ τον εαυτό μου Μακεδόνα και όχι Βόρειο Μακεδόνα στις πιο επίσημες υποχρεώσεις. Και αν με βάλεις μέσα στο ΝΑΤΟ και μου βάλουν ταμπέλα North Macedonia, εγώ θα την τσακίζω και θα φαίνεται μόνο το Μακεδόνια. Λοιπόν,
Δικαιωμά του. Και εγώ στη θέση του να ήμουνα, αν πίστευα ότι είμαι Μακεδόνας, δεν θα δεχόμουν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ήταν γελία η όλη προσπάθεια της Ελλάδος να τους δώσει, να κρυθεί πίσω από ένα φύλλο σικής, που βλέπουμε πόσο μη λειτουργικό είναι, για να μπουν στο ΝΑΤΟ. Μπήκαν στο ΝΑΤΟ, τώρα και θα. Δεν έχουμε και το θάρρος, δεν έχουμε και τη δυνατότητα, γιατί εξαρτώμεθα από τους Γερμανούς να τους σταματήσουμε από το να γίνουν και πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι τα θέλουμε αυτά τα μέλη που είναι τόσο δομικά ανθεληνικά στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Γι' αυτό λέω ότι μειοδοτούμε έναντι του εθνικού μας συμφέροντος χάρη ενός υπερτέρου δυτικού με κεφαλαίο συλλογικού συμφέροντος. Έρχεται ο Ράμα μέσα στην Αθήνα και λέει στους Αλβανούς, δεν μιλάω στους υπηρέτες των Ελλήνων, μιλάω στον περήφανο αλβανικό λαό, εγώ σας εκφράζω ό,τι θέλετε σε μένα, διότι βλέπετε πώς τον έχω το Μητσοτάκη, με το ένα, με δύο παπούτσια στο ένα πόδι. Ο κύριος Ράμα έχει πάρει, το πιάσει τον Μπελέρη, τον έχει βάλει αυθαίρετα στη φυλακή, γιατί είναι Έλληνας της χυμάρας και διεκδικεί πράγματα στο χωριό του με αυτήν την ιδιότητα του Έλληνα της χυμάρας. Μπορούσαμε λοιπόν να του πούμε ότι, όπως είπαν οι Τούρκοι, ή οι Γερμανοί, συγγνώμη, στον Ερντογάν το 2017, ότι οι αξίες που εκφράζετε στον πολιτικό σας λόγο δεν συνάδουν με το πολιτικό μας συμφέρον. Με το εθνικό μας συμφέρον. Και με τις αρχές μας. Με τη συνταγματική μας τάξη. Διότι κάνετε διάκριση των Γερμανών πολιτών ανάλογα με την εθνική τους καταγωγή. Αυτό έκανε και ο Ράμα. Απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Πουθενά δεν λέει το Σύνταγμα ότι οι Έλληνες πολίτες χωρίζονται σε κατηγορίες αλβανικής καταγωγής, συριακής καταγωγής, γιατί αν είναι έτσι, εάν βγουν πάλι ο περίφημος Άδωνης σε έκρηξη δημοκρατικότητας και πει βεβαίως, γιατί αφού αισθάνεται ο άλλος Αλβανός, ωραία, να έρθει τότε και η πρόεδρος των Σκοπίων, πώς την λένε, Μητρόφσκι είναι ο τέτοιος Σολιανόφσκα, να έρθει και να συναντήσει τους ομοεθνίστες σε ένα πανηγύρι στο ξινό νερό της Φλόρινας ή στην Αριδαία, γιατί γίνονται τέτοια πανηγύρια. Έτσι, ιδίως εκεί του προφήτη Λία γίνονται πολλά πανηγύρια τέτοια. Και να έρθει και να χορέψει με τους ομοεθνήσεις, το Μάικο Ματσεντόνια, έτσι. Και εμείς πολιτισμένοι άνθρωποι να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε εθνικό συμφέρον. Αν εγώ θέλω να πάω και να προσβάλλω τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στη χώρα τους και εγώ να πάω και να ορίσω το άγαλμα της ελευθερίας, δεν θα με αφήσουν βέβαια. Ακόμη και αν έχω διπλωματία σιλιά, γιατί είμαι αρχηγός ξένους κράτους. Αν τις προσβάλλω, σου λένε, μας προσέβαλες, το εθνικό μας συμφέρον δεν επιτρέπει την επίσκεψή σας. Και ο Ράμα μας έχει προσβάλει βαθύτατα, αν δεν το έχετε καταλάβει. Μας έχει προσβάλει και τώρα επιχειρεί διαχωρισμό, τα νέα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και τα αγόρια θα πάνε και στο στρατό και είναι Έλληνες υπήκοοι, αλβανικής καταγωγής, αλλά εμείς πρέπει να τους αγκαλιάσουμε και να μην έχουν σημασία αν ο πατέρας τους γεννήθηκε στην Αλβανία και δεν είναι καν ελληνικής καταγωγής. Θα πρέπει να είναι πολίτες όπως είναι. Έρχεται ο Ράμα και τους λέει όχι, εγώ σας εκφράζω. Δεν σας εκφράζουν οι άλλοι, γιατί εδώ σας έχουν για υπηρέτες οι Έλληνες. Αυτό δεν έπρεπε να το επιτρέψουμε ποτέ. Αυτά βλέπουν οι Τρίτοι και μετά μου λέτε ότι μας παίρνουν σοβαρά. Βλέπουν ότι στέλνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο τηλεπερσόνες της πρωινής και της μεταμεσονύκτιας ζώνης, πρώην αθλητές, ανθρώπους δηλαδή κατά τεκμήριο μη ικανούς να καταλάβουν πού πάνε και τι γίνεται εκεί που πάνε, πρόβατα τα οποία θα υπογράφουν ό,τι να είναι, έτσι. Εξού και ο αρμόδιος δημοσιογράφος της ΕΡΤ φέρει το επώνυμο προβατάς και τους συνεντευξιάζει, γιατί αυτούς θέλει να είναι όνομα και πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί μετά από όλα αυτά περιμένουμε οι Τρίτοι να μας υπολείπτονται, να μας σέβονται. Για να σε σέβεται κάποιος πρέπει και λίγο να σε φοβάται. Αν εσείς νομίζετε ότι έχουμε πετύχει, γιατί ακούω τους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας να εκστασιάζονται, να βρίσκονται περίπου σε οργασμό όταν λένε για τα επιτεύγματα της εξωτερικής πολιτικής του Πρωθυπουργού τους. Κύριε Πρέσβη, αφού προσθέσω σε όλα αυτά ότι βλέπουμε μια ελληνική κυβέρνηση η οποία όχι αμήνεται, κάνει ότι δεν καταλαβαίνει
όλα αυτά που περιγράψατε, δεν ακούμε πουθενά για την Κύπρο και κάπως έτσι νομίζω, αντί να απολαμβάνετε τον όποιο ελεύθερο χρόνο έχετε, αποφασίσατε να συμμετέχετε στο συμμετέχω. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την προσπάθεια, πώς ξεκίνησε και πώς έφτασε να διεκδικεί την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, ειδικά αυτών, θα μου επιτρέψετε να πω, που τους ακούω να λένε και τι να ψηφίσουμε. Κύριε Καρβουνόπουλε, το συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία για την Κύπρο είναι ένας πολιτικός φορέας με ειδικό σκοπό. Να κινητοποιήσει τους πολίτες. Εμείς δεν το κάναμε επειδή ερχόντουσαν ευρωεκλογές. Έτυχε να είναι ευρωεκλογές μπροστά μας. Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να πούμε ότι ξέρετε, εμείς σας λέμε ένα σωρό ενδιαφέροντα πράγματα για την Εθνική Κυριαρχία για την Κύπρο, αλλά την ημέρα των εκλογών κάνετε γιόγκα. Πηγαίνετε για ψάρεμα. Και χρησιμοποιούμε τον προεκλογικό αγώνα και θα χρησιμοποιήσουμε και τις ψήφους που θα πάρουμε και ελπίζουμε να είναι εξαψήφιες για να κινητοποιήσουμε τον κόσμο πάνω στη θεματολογία μας. Πιστεύουμε ότι ούτε οι συνυποψήφοι μου ή άλλοι, ούτε εγώ, είμαστε οι σωτήρες. Μόνο ο κόσμος μπορεί να σώσει τον εαυτό του, αρκεί να κινητοποιηθεί, και για να κινητοποιηθεί πρέπει να έχει ξεκαθαρισμένα μερικά πράγματα. Εκεί, λόγω επαγγελματικής εμπειρίας, είμαστε 4 διπλωμάτες, ένας υποναύαρχος, ένας αντιπτέραρχος. Λοιπόν, επειδή είμαστε και πολλοί καθηγητές της ανώτατης εκπαίδευσης, είναι ενεργεία. Επειδή ακριβώς είμαστε κρατική λειτουργή, λέμε ότι δεν πάει έτσι πέρα το σύστημα. Ο εχθρός της χώρας είναι το πολιτικό της σύστημα, έχει στραφεί εναντίον της και πρέπει οι πολίτες πρώτα απ' όλα να γεμίσουν το κενό που δημιουργείται. Διότι το πολιτικό σύστημα δεν είναι ότι έχει στραφεί ακαδημαϊκά κατά της χώρας. Βγήκε ο Υπουργός Άμυνας και είπε ότι θα εκποιήσουμε το 1/3 της αεροπορίας μας. Ρώτησε τη γνώμη των υπευθύνων αξιωματικών, πήγε στη Βουλή να πάρει την έγκριση, είπε ότι θα τα πουλήσουμε στην Κύπρο που η Κύπρος χρειάζεται τα Μιράζ για να υπερασπίζεται από το στρατό κατοχής. Πρόσχημα, δηλαδή τη γελία δικαιολογία ότι το 2030 θα έχουμε 300 αεροπλάνα, 5ης και 4,5 γενιάς και τα λοιπά, χωρίς να εξηγήσει ποιο χρονοδιάγραμμα, πού θα βρεθούν οι πόροι κτλ. Και όταν λες θα πουλήσω 90 αεροπλάνα, σημαίνει ότι οι πιλότοι, όσοι έχουν κάποια ηλικία, δεν προλαβαίνουν να εκπαιδευτούν σε άλλο τύπο, η τεχνική, περισσότεροι πάλι δεν. Ουσιαστικά καταργείς το 1/3 της αεροπορίας σου, πηγαίνεις στο ηθικό στα Τάρταρα, γιατί πρέπει να τα δώσουμε στην Ουκρανία. Δεν λέμε ότι θα πουλήσουμε τα Μιράζ 2005 στην Κύπρο, όπου θα πήγαινε, θα συνόδευαν και οι πιλότοι και οι τεχνικοί. Για χάρη της Ουκρανίας. Αποσυναρμολογούμε όχι την άμυνα των νησιών του Αιγαίου, αλλά την αποτροπή που είχαμε οικοδομήσει μετά το. Και πριν το 1974, η Χούντα είχε φτιάξει μια ισχυρή αεροπορία. Είχε αυτήν την. Αυτή την πρόνοια. Άσχετα αν δεν τη χρησιμοποίησε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς. Για να μην τη χρησιμοποιήσουμε, τώρα έρχεται ο κύριος Δένδιας και συμπληρώνει και την αποσυναρμολογή. Τα ραφάλ που τα αγοράζουμε ως εξάδες, λες και είναι αυγά, θα πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία, επιχειρώντας μάλλον από τη Ρουμανία. Αυτό το πράγμα θα κληθεί να το νομιμοποιήσει το αίτημα Μακρόν, δηλαδή για να συνδράμουμε τους Ουκρανούς πλέον Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένστολους στρατιώτες. Με ένστολα στρατιωτικά τμήματα, όχι μισθοφόρους, όχι εκπαιδευτές, με τη στολή τους κτλ. Μάχημους. Και δει τον νότιο άκρο, Οδυσσός κτλ. Θα τον νομιμοποιήσει το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό πρέπει να πάνε οι γνωστοί που διαγωνίζονται να πάνε. Αλλά και οι άλλοι, μην νομίζετε, οι άλλοι είναι εξίσου τυφλά υποταγμένοι σε οτιδήποτε τους πουν ότι πρέπει τα αφεντικά ότι πρέπει να υπογράψουν να υπερψηφίσουν. Η σύσταση του κοινοβουλίου δεν είναι απαραίτητη αλλά δίνει έναν τόνο, μια ατμόσφαιρα δημοκρατικότητας. Ανάθεμα και αν ξέρουν οι ευρωβουλευτές τι θα πάθουν οι άνθρωποι που θα στείλουν στην Ουκρανία. Λοιπόν,
Οι ευρωβουλευτές όμως, λέω εγώ, είναι άνθρωποι που πρέπει να ελέγχουν. Πρέπει να ελέγχουν την εξουσία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις. Δεν το κάνουν. Και γι' αυτό μαζί με τους άλλους συναδέλφους είπαμε ότι πρέπει να κατέβουμε στις ευρωεκλογές για να δείξουμε πώς θα μπορούσαν να είναι οι ευρωβουλευτές. Να βάλουμε τέλος σε αυτή τη μακρά παράδοση μετά το θάνατο του Μιχάλη Παπαγιαννάκη ανεπάρκειας, ιδιοτέλειας και διαφθοράς των Ελλήνων ευρωβουλευτών που γίναμε και παγκόσμιο, παγκόσμια πρώτη σελίδα με την κυρία Καϊλή, ας πούμε, η οποία δεν ήταν μια τυχαία ευρωβουλευτής. Ήταν το υπόδειγμα, το πολιτικό υπόδειγμα. Έπρεπε όλοι οι ευρωβουλευτές να γίνουν σαν την γοητευτική νεαρά κυρία Καϊλή, εξίσου εύκαμπτη και, πώς το λένε, δεκτική σε ό,τι της έλεγαν να ψηφίζει, γιατί πολιτική κρίση και μυαλό δεν είχε. Αυτό ήταν όμως το μοντέλο το οποίο ανεσύρθηκε από τη Θεσσαλονίκη. Όλο το πολιτικό σύστημα την έστειλε εκεί. Προερχόταν από το Πασόκ, έκανε σέρφι στη Νέα Δημοκρατία, στον Μητσοτάκη όταν κατηγορείται στο Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, ή το αντίθετο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Γεωργούλης, ο οποίος κατηγορείται ότι πάγωνε στα χαστούκια όποια κυρία είχε, δεν υπέκειται στις ορέξεις του. Λοιπόν, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αυτός ο άνθρωπος για να τον παίρνω στο λαιμό μου, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η κατηγορία, δεν τον μάθαμε για άλλο λόγο. Αν δεν είχε κάνει πολιτική δουλειά, αν είχε κάνει πολιτική δουλειά θα τον σεβόμουν. Εκτός αν βάραγε τις γυναίκες, οπότε δεν θα τον σεβόμουν καθόλου, είτε κάνει πολιτική δουλειά είτε όχι. Το ερώτημα λοιπόν είναι, μπορούμε να στείλουμε κάποιους ανθρώπους που ξέρουν πέντε πράγματα, που είναι αξιοπρεπείς, που έχουν μια ιστορία, μια πορεία ζωής, αν θέλαμε να τα έχουμε πιάσει. Και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοί μου μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, να ευκαιρία, σε παρακαλάνε για να τα πιάσεις. Να πάρεις μαύρο χρήμα, να μετέχεις στη διανομή του μαύρου χρήματος. Λοιπόν, είμαστε από αυτούς που δεν το κάνανε. Και μάλιστα μερικοί από εμάς διωχθήκαμε για να το κάνανε. Πρέσβη ο Τσαμαδός και εγώ. Ο γιατρός ο Κούβελας, ο Δημήτρης ο Κούβελας, αν ήθελε να αξιολογεί φάρμακα και να έχει άριστες σχέσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες, εργαστήριο είχε και μάλιστα πανεπιστημιακό του οποίου προείστατο. Θα μπορούσε να είναι εκατομμυριούχος. Λοιπόν, βγαίνουμε και τρέχουμε και σύμφωνα με τον στίχο του Ιακώβου Ρίζου Νερουλού θα πεθάνουμε φιλόπατρες και ομιλούντες και γράφοντες και θα κατέβουμε νηστικοί στον τάφο. Λέει απέθανε φιλόπατρης και ομιλών και γράφων, με άλλους λόγους νηστικός κατέβει στον τάφο. Λοιπόν, είναι και διπλωμάτης ο Νερουλός, εκτός από στιχουργός. Το κάνουμε για να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούν να γίνουν τα πράγματα αλλιώς. Και μάλιστα έχουμε πει ότι εμείς δεν θα γίνουμε επαγγελματίες ευρωβουλευτές. Δεν θα γίνουμε ούτε παπαδημούλιδες, ούτε αρβανίδες, ούτε τίποτα. Εμείς, αν κάποιος εκλεγεί, στον ένα χρόνο θα παραιτηθεί, θα αναλάβει ο άλλος. Εμείς αντιμετωπίζουμε την έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο ή τις έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο σαν ορίγματα μάχης. Πρέπει να είναι μέσα ένα ομαδικό όπλο και να ρίχνει. Το αν θα το χειρίζει το Α ή ο Β, μικρή σημασία έχει. Γιατί και ο σκοπευτής έχει ανάγκη από ομάδα υποστήριξης. Αλλιώς δεν λειτουργεί το όπλο. Λοιπόν, έτσι θα κάνουμε. Όλοι θα αποτελέσουμε μια ομάδα υποστήριξης του όποιου εκλεγεί. Και γι' αυτό με αυτό το νόημα, με αυτή την προοπτική θα κατεβαίνουμε στον κόσμο και του λέμε ότι μετά τις ευρωεκλογές, όταν τα πράγματα θα πάνε, θα ηρεμήσουν, εμείς θα απευθυνθούμε και θα του πούμε να πάρει λειτουργίες της εθνικής άμυνας στα χέρια του. Δεν θα πάμε για ύπνο, ούτε θα αφήσουμε τον κόσμο να ξαναπέσει στον καναπέ. Όσοι μας ψηφίσουν και όσοι άλλοι θελήσουν να ενδιαφερθούν, εμείς θα προσπαθήσουμε να τους οργανώσουμε σε παράγοντα συγκρότησης εθνικής άμυνας, με τόπου υποστήριξης εθνικής άμυνας. Όπως το 40, όταν ο ελληνικός στρατός διελήφθη, κατελήφθη, όλες οι πλευρές που θέλανε να έχουν λόγο επί των πολιτικών εξελίξεων, τι έφτιαξαν, ένοπλα τμήματα. Ακόμη και οι συνεργάτες των Γερμανών. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να γυρίσει πίσω στην παράδοση του πολίτη οπλίτη, όπου τα πολιτικά του δικαιώματα του πολίτη πηγάζουν από την ικανότητά του και την προθυμία του να συμμετέχει στην άμυνα της πατρίδας. Ο Σοκράτης ήταν περήφανος
διότι συμμετείχε ο Σχήρος, ο οποίος είχε σαρώσει όλα τα βραβεία, είπε να γράψουν πάνω στο μνήμα του ότι είχε πολεμήσει το Μαραθώνα. Για αυτόν τον άνθρωπο αυτή ήταν η ύψιστη τιμή. Ήταν σε θέση να υπερασπίσει επιτυχώς την πατρίδα του. Αυτό έχει χαθεί από την Ελλάδα. Πρέπει και να συνδέσουμε τα πολιτικά δικαιώματα με την ικανότητα να υπερασπίσεις την πατρίδα σου και πρέπει να συνδέσουμε και την δυνατότητα των γυναικών να συνεισφέρουν σε αυτήν την υπόθεση, διότι η ελληνική άμυνα ή θα είναι παλαϊκή ή δεν θα υπάρξει. Δεν θα είναι άμυνα που θα την φέρουν εις πέρας κάποιοι επίλεκτοι. Αν οι επίλεκτοι δεν πλαισιωθούν και δεν μεταλαμπαδεύσουν τη γνώμη τους στον κόσμο, δεν έχουμε καμία τύχη. Αυτό λέω. Αυτό που ζητάτε σε πρώτη φάση, κύριε Πρέσβη, είναι επιτέλους ο κόσμος, ο πολίτης, να ασχοληθεί πριν πάει να ψηφίσει. Ελάχιστα, δεν είναι τόσο κουραστικό. Υπάρχει το διαδίκτυο που μπορείς να βρεις τα πάντα για όλους. Και νομίζω ότι βλέποντας το δικό σας ψηφοδέλτιο, όντως η διαφορά της πολιτικής σας στάσης έναντι όλων των άλλων είναι εμφανής από τα πρόσωπα μόνο και από τα βιογραφικά αυτών των προσώπων. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια κοινωνία που όχι τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, μας έκαναν να μην ασχολούμαστε με όλα αυτά που περιγράψατε, να θέλουμε να παριστάνουμε περισσότερο τους Ευρωπαίους παρά τους Έλληνες. Και να γελάνε οι Ευρωπαίοι μαζί μας, κύριε Καρβουνόπουλε, τους έβλεπα. Ναι. Δηλαδή γελάγανε με την αρχοντοχωριατιά μας. Προσπαθούσαμε να φανούμε πιο Ευρωπαίοι από τους Ευρωπαίους. Πρέπει να είμαστε Έλληνες, Βαλκάνοι και υπερήφανοι γι' αυτό. Ως Έλληνες και Βαλκάνοι έχουμε αξία για τους Ευρωπαίους. Δεν θέλουν κάποιον να τους πυθικίζει. Ακριβώς. Άρα ας πατήσουν το κουμπάκι να μπουν στην ιστοσελίδα στο συμμετέχω.gr να δουν ποιοι είστε και νομίζω ότι μπορούν να βγάλουν πολύ εύκολα αποτελέσματα. Είμαστε ένα αξιόπιστο εργαλείο αντίστασης και διαμαρτυρίας. Και διαμαρτυρίας, αλλά όχι μόνο διαμαρτυρίας. Δεν κάνουμε ένα happening. Είμαστε και αντίστασης. Μπορούμε να εξελιχθούμε και θέλουμε να, με τη βοήθεια του κόσμου, να εξελιχθούμε σε εργαλείο αντίστασης. Όποιος θέλει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, ο οποίος δεν είναι εύκολος, είναι ευπρόσδεκτος, και εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τις τεχνικές γνώσεις στο θέμα της διπλωματίας, στο θέμα της άμυνας, αλλά και σε άλλα θέματα όπως δημόσιας υγείας κτλ. Να είμαστε εξαιρετικά λειτουργικοί για τον κόσμο που θέλει να δραστηριοποιηθεί, να του δίνουμε κατευθύνσεις και από εκεί και πέρα, όταν ο λαός οπλιστεί με γνώση και άποψη και κατέβει στο πεδίο, είναι ανίκητος. Κανένας επικοινωνιολόγος δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να σας δεσμεύσω ότι θα σας δούμε και στο στούντιο πριν από τις εκλογές. Με μεγάλη χαρά κύριε Καρβουνόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα μεγάλη πολύ άνεση. Στο βήμα. Είμαι βέβαιος ότι στις λίγες μέρες που μεσολαβούν θα γίνουν πολλά ακόμα που θα μας δώσουν αφορμή για μια νέα συζήτηση. Καλό κουράγιο και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς.